Ναι. Και ξαφνικά βρίσκομαι απολογούμενη σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η Τσανάκα δεν μπήκε στον κόπο να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους επί 2 χρόνια να προσκομίσουν νέα εισοδηματικά κριτήρια. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της νέας και της απερχόμενης διοίκησης του Δήμου Καβάλας αναφορικά με την καταγραφή των δικαιούχων του κοινωνικού παντοπολίου. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λεωνίδας Παπάς, μεγάλος αριθμός των δικαιούχων δεν κατέθεσε αίτηση για αυτή την περίοδο. Μάλιστα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν αλλάξει, εφόσον ο κατώτατος μισθός πλέον είναι τα 650 ευρώ. Κατηγόρησε δε την διοίκηση της Δήμητρας Τσανάκα ότι δεν ζήτησε επικαιροποίηση των στοιχείων των δικαιούχων, δηλαδή νέο εκαθαριστικό και ε9. Είναι το γεγονός ότι δεν ζήτησε επικαιροποίηση των εισοδηματικών στοιχείων των πολιτών. Το δελτίο τύπου το διαβάσετε. Μιλάει κάπου για επικαιροποίηση σε βάθος, σε εύρος διετίας. Με συγχωρείτε, είμαστε στο 2019. Το ελληνικό κράτος που συχνά το κατηγορούμε για τη γραφειοκρατία του, κάνει επικαιροποίηση εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών για όλα τα επιδόματα και τις παροχές κάθε χρόνο. Μάλιστα, ειδικά για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μπορεί και κάνει επικαιροποίηση στοιχείων ανά 6 μήνες. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κάτι σημαντικό, τι είναι η επικαιροποίηση, φέρτε μας το καινούργιο καθαριστικό και το ε9. Πάρα πολύ απλό. Επί 2 έτη, προεκλογικά έτη, η κυρία Τσανάκα και η διοίκησή της και οι συνεργάτες και οι συνεργάτες της, δεν κάναν αυτή την επικαιροποίηση. Και υπήρχαν άνθρωποι που για καλή τους τύχη απέκτησαν εισοδήματα, δουλειά, συντάξεις. Δεν θα έπρεπε να είναι δικαιούχοι του παντοπολίου, αλλά παρέμειναν γιατί κανείς δεν τους έλεξε. Θα δείτε λοιπόν τώρα ότι ο αριθμός των δικαιούχων του παντοπολίου που πρωτοκρίθηκαν το 2017 και έκτοτε δεν ξαναελέγχθηκαν με τους νέους δικαιούχους θα έχει μεγάλη απόκληση. Και ξέρετε γιατί θα έχει απόκληση. Γιατί η διοίκηση Τσανάκα δεν μπήκε στον κόπο να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους επί 2 χρόνια να προσκομίσουν νέα εισοδηματικά κριτήρια. Η άποψή μου είναι, και αυτό θα εφαρμόσουμε εμείς, ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους θα καλούνται οι δικαιούχοι όχι μόνο του κοινωνικού παντοπολίου και όλων των κοινωνικών παροχών. Από την πλευρά της, η πρώην αντιδήμαρχος Μαρία Φραντζεσκάκη τόνισε χαρακτηριστικά ότι η παραπάνω επιλογή των δικαιούχων έγινε όπως προβλέπει ο κανονισμός, σύμφωνα με την Διαπαραταξιακή Επιτροπή και μετά από εισήγηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Χαρακτήρισε δε μομφή την καταγγελία του κυρίου Παπά, η οποία στρέφεται εναντίον τόσο των υπηρεσιών του Δήμου, όσο και των μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της παράταξής του. Για όλο αυτό το θέμα, στο τέλος Αυγούστου, ενημερώθηκε ο νέος αντιδήμαρχος, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, όταν είχαμε μία κατηδίαν συνάντηση για να τον ενημερώσω για το τι γίνεται με το κοινωνικό παντοπολείο. Όπως ξέρετε, οι εκλογές έγιναν τον Μάιο, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Τέλος Αυγούστου λοιπόν ενημερώθηκε, γιατί κανένας μέχρι τώρα δεν είχε ενδιαφερθεί για το τι θα γίνει με το κοινωνικό παντοπολείο. Εξήγησα τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε η επικαιροποίηση των στοιχείων όπως θα έπρεπε να είχε γίνει μέσα στον Μάιο-Ιούνιο κάπου εκεί, λόγω του ότι εκεί πέρα τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις και υποχρέωση των ανθρώπων, των πολιτών μας για τις φορολογικές δηλώσεις, που είναι από το βασικό κριτήριο σύμφωνα με τον κανονισμό του κοινωνικού παντοπολίου για να γίνει κάποιος δικαιούχος του κοινωνικού παντοπολίου. Στην πορεία τον ανέλαβε η κυρία Τσανάκα, είτε γιατί τέλειωσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν βρήκα κάποιο άλλο, πιθανό να μην έψαξαν, πιθανό να μην υπήρχε. Συνέχισαν με χρηματοδότηση από τον Κορμανά του Δήμου το κοινωνικό παντοπολείο. Έγινε ένας κανονισμός, μπήκαν εισοδηματικά κριτήρια και τα κριτήρια αυτά πράγματι με τη λειτουργία μιας διαπαραταξιακής επιτροπής τηρούνται. Με την ανάληψη της νέας διοίκησης από 1η Ιανουαρίου και όταν καλέσαμε τον κόσμο να προσέλθει να συμπληρώσει αιτήσεις και να προσκομίζει δικαιολογητικά, διαπιστώσαμε ότι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πρώην δικαιούχων με τα νέα εισοδηματικά δεδομένα δεν κατέθεται καν αίτηση. Του εξήγησα λοιπόν ότι για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2017 οι νέοι δικαιούχοι, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό και την προκήρυξη που είχαμε βγάλει, πήραν τρόφιμα. Δεκέμβριο του 2018 μόλις είχε γίνει ο ένας χρόνος. Και έτσι είχαμε πει, την ερχόμενη χρονιά, μέσα στο 19 δηλαδή, θα γίνει
Και ξανά η προκήρυξη. Πώς θα γίνει με τα νέα εκαθαριστικά? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και με 500 και με 600 ευρώ μια οικογένεια δεν ζει εύκολα. Ζορίζεται. Θέλω όμως να ξέρουν, να ακούσουν οι τηλεθεατές, ότι ο κατώτατος μισθός που προβλέπει η Εθνική Γενική για ένα νέο άνθρωπο που μπαίνει πρώτη φορά στην εργασία είναι 650 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτές οι παροχές του κοινωνικού παντοπολίου δυστυχώς δεν απευθύνονται στους συμπολίτες μας που δυσκολεύονται. Απευθύνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις των πολιτών μας που είναι στα όρια της απορίας και της φτώχειας.